Ας υποθέσουμε ότι είχες 500 ευρώ στην άκρη για πετρέλαιο. Μάλιστα. Ήσουν ένα νοικοκυριό που τόσα είχες στην άκρη. Με τα 500 ευρώ έπαιρνες 80. Αν είχες στην άκρη 1500 με τα ίδια ακριβώς κριτήρια, έπαιρνες 250. Αυτό σήμαινε ότι δεν δίναμε επίδομα θέρμανσης, δίναμε επίδομα αυτού που είχε 1500 ευρώ. Με λίγα λόγια λέτε. Μετρητά. Με λίγα λόγια λέτε, δεν θέλω να σας πω, δεν τα λέτε καλά, ότι για να πάρεις όλη την επιδότηση θα έπρεπε να πάρεις όλη την ποσότητα του πετρελαίου. Ακριβώς. Δηλαδή, 2.500 λίτρα για να πάρεις 350 ευρώ. Θα έπρεπε να έχεις δώσει να πάρεις και τα 2.500 λίτρα για να πάρεις 350 ευρώ. Το πρόβλημα λοιπόν ποιο ήταν? Ότι οι φτωχοί άνθρωποι που δεν είχαν πολλά λεφτά στην άκρη, δεν είχαν 1.500. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν έχουν 1.500 ευρώ στην άκρη την αρχή του χειμώνα, δεν παίρναν τίποτα. Τώρα εσείς λέτε. Εάν πληρώσεις σε πετρέλαιο, σε αξία πετρελαίου, το διπλάσιο από την επιδότηση, δηλαδή εγώ έχω επιδότηση 350 ευρώ. Δίνω 700. Εάν δώσω 700 ευρώ για να πάρω πετρέλαιο. Ναι, αυτός που το περίπτωση μας, το ένα μέσο νοικοκυριό σε ορεινή περιοχή, όλη την επιδότηση. Με 500 ευρώ παίρνει τα 250 και κάπως μπορεί να εξασταθεί. Εσείς έχετε κάνει ένα σχεδιασμό. Να πω και κάτι ακόμα. Χωρίς να λάβετε υπόψη σας τις καιρικές συνθήκες. Οι καιρικές συνθήκες σας ευνοούν. Γιατί μέχρι στιγμής κρύο δεν έχουμε. Για σκεφτείτε να είχαμε χιόνια και ο άλλος να ήθελε να βάλει πετρέλαιο. Έτσι. Ναι, αυτόν ακριβώς σκεφτόμαστε. Αυτόν που θα ήθελε να βάλει πετρέλαιο και δεν είχε χρήματα. Διότι το γιατί του μειώσατε όμως το. Φαίνεται στο τελικό λογαριασμό, φαίνεται μειωμένο. Το τελικό. Έπαιρνε 400, θα πάρει 320. Ναι, διότι 330. Σε ποιον μειώνουμε? Μειώνουμε σε αυτόν που έχει μετρητά για να τα δώσουμε σε αυτόν που δεν έχει. Και να σε αυτόν που δεν έχει μετρητά. Να σου πω κάτι. Μπορεί αυτός που έχει 2.000 ευρώ στην άκρη να βάλει επίδομα θέρμανση να είναι νοικοκύρης. Δεν είναι και λίγοι με τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουμε, που έχουν χρήματα στην άκρη, αλλά δεν τα έχουν δηλώσει όλα ακριβώς. Κύριε Υπουργέ, για να πάρουν την επιδότηση θα πρέπει να βάλουν πετρέλαιο μέχρι τις 31-12. Μέχρι 31-12. Εάν κάνω την αίτηση μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Ναι. Και πετρέλαιο βάλω 5 Ιανουαρίου για το καιρό είναι καλός. Τότε δεν θα μπορείτε από αυτό το επίδομα να πάρετε, γιατί το μοιράζουμε το Δεκέμβρη. Δηλαδή, ό,τι θα γίνει με το να κάνουν την αίτηση, κοιτάξτε, μέχρι 20. Εγώ σας μπορεί λέω να βάλετε μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Πετρέλαιο. Εάν βάλω μετά, θα τα πάρω αργότερα ή δεν παίρνω καθόλου? Από τον προϋπολογισμό του 19 δεν μπορώ να σας δώσω το χρήματα το 20. Όχι, είναι, να σου πω κάτι, Δημήτρη, είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι είδηση. Και αν θα προχωρήσει. Λέει ότι στον προϋπολογισμό του 2020 δεν προβλέπεται η συνέχιση της επιδότησης. Μήπως όμως θα βρείτε τον τρόπο να δώσετε κάτι το 2020 στο επίδομα θέρμανσης? Μήπως βρείτε τον Ιανουάριο έναν τρόπο να βοηθήσετε κάποιους ανθρώπους που θα αγοράσουν πετρέλαιο το 2020? Τι να σας πω, αυτή τη στιγμή εγώ αυτό μπορώ είναι να μιλώ είδηση για τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, ενώ με την προηγούμενη κυβέρνηση μας λέγανε κάντε μέχρι τότε, μέχρι τέλος του χρόνου, για να πάρετε επιδότηση για το πετρέλαιο που έχετε πάρει. Και άνοιγε η πλατφόρμα το Φεβρουάριο, στην καλύτερη. Συνεπώς, άνοιγε η πλατφόρμα αφού οι άνθρωποι είχαν πάρει κατά βάση πετρέλαιο για όλο το χρόνο. Και τη δεύτερη δόση την παίρνανε τον Ιούνιο. Εσείς λέτε. Όλα τώρα. Όσοι προλάβατε τον κύριο είδατε ή κάντε τον οικοκυριό σας. Να επαναλάβουμε, Δημήτρη, τις ημερομηνίες είναι σημαντικό γιατί βγάζουμε ήδη. Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου πρέπει να έχουν κάνει την αίτησή τους για να μπορέσουν μέχρι να πάρουν το επίδομα. Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 31 θα πάρουν το επίδομα. Να πάρουν. Να έχουν πάρει, όχι, να έχουν πάρει το πετρέλαιο. Να έχουν πάρει το πετρέλαιο και να πάρουν και το επίδομα. Θα πάρουν το επίδομα. Αλλά το κλειδί σε αυτή την υπόθεση είναι το εξής. Ότι οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν πετρέλαιο στο διπλάσιο του επιδόματος. Αυτό είναι το κλειδί. Εσείς λέτε ότι μπορούν να το πάρουν έγκαιρα και όχι να το πάρουν τμηματικά, πληρώνοντας μικρό ποσό για την προμήθεια ελάχιστης για ποσότητας. Για να το πάρουν αυτοί που κρυώνουν. Να σας πω, το επίδομα θέρμανση για αυτούς που κρυώνουν, όχι για αυτούς που έχουν μετρητά. Θα το πάρουν αναδρομικά αν έχουν πάρει πετρέλαιο μετά τις 15 Οκτωβρίου που ξεκίνησε αναδρομικά. Το δικαιούνται όσοι ήδη έχουν βάλει πετρέλαιο πριν από την. Το ΦΕΚ. Δεν έχω δει. Πρέπει να τη λεπτομέρεια αυτή, αλλά είμαι σίγουρος ότι το καλύπτουμε και αν δεν το καλύπτουμε. Γιατί κάποιος μπορεί να βάλει πετρέλαιο. Αν δεν το καλύπτουμε, πρέπει να το καλύψουμε. Πρέπει να το καλύψετε. Γιατί κάποιος μπορεί να μην. Γιατί. Η εικόνα είναι τιμολόγια πετρελαίου αυτής της περίοδου. Δηλαδή, όχι κάποιος που βάλει.